Χριστού, στον Πορτοκαλιό και τον Γιασεμιόν και ονειρεύομαι μια πόλη χωρίς στρατό και χωρίς πόνο. Αμόχωστος, η αγαπημένη πόλη τόσο κοντά, μα και τόσο μακριά. Έντιμη Υφυπουργέ Ναυτιλίας, κυρία Νατάσα Πηλίδου, εκλεχτή προσκεκλημένη, αγαπητές κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην απόψινή μας εκδήλωση. Κύριος λόγος δημιουργίας του Οργανισμού Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών Ελεύθερης Αμοχώστου, η ανάγκη της πόλης και επαρχίας Αμοχώστου να έχουν το δικό τους οργανισμό, διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο άσβεστη τη φλόγα και τη μνήμη για την κατεχόμενη πόλη μας, την Αμόχωστο. Στόχοι και σκοποί του οργανισμού μας είναι η παρακίνηση και ενθάρρυνση των γυναικών, ώστε να δραστηριοποιηθούν στον επαγγελματικό στίβο, καθώς και στην κοινωνία σε τοπικών, εθνικών και διεθνές επίπεδο και η ενθάρρυνση και στήριξή τους στο να αναπτύξουν επαγγελματικές και ηγετικές ικανότητες. Επίσης, ανάμεσα στους στόχους μας είναι η προαγωγή ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες και ίση αντιπροσώπευσή τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Πρώτη μας εκδήλωση η απόψινή με θέμα «Ανάπτυξη και προοπτικές για το 2019, τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας». Βρισκόμαστε στο ξεκίνημα μιας καινούργιας χρονιάς με νοπές στη μνήμη μας τις αρνητικότατες συνέπειες της οικονομικής κρίσης και του ληστρικού κουρέματος του 2013. Γεγονότα τα οποία άλλαξαν δραματικά και επώδυνα τα δεδομένα στο νησί μας σε όλους τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας. Ο δρόμος προς την ανάκαμψη δύσκολος, δύσβατος, μακρύς και ανηφορικός. Ιδιαίτερα για τους επιχειρηματίες και επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα. Επειδή όμως τους Κύπριους δεν τους τρομάζουν και δεν τους λυγίζουν τα δύσκολα, μέσα σε λίγα χρόνια, με σκληρή δουλειά, κατάφεραν αναστροφή του αρνητικού οικονομικού κλίματος και επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σοβαρότατες όμως οι προκλήσεις που τίθενται μπροστά μας. Και ποιες άραγε οι προοπτικές ανάπτυξης για το 2019 στους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να παρευρίσκεται απόψε μαζί μας κυρία ομιλήτρια της εκδήλωσής μας, η έντιμη Υφυπουργός Ναυτιλίας, κυρία Νατάσα Πηλίδου, η οποία σε πολύ λίγο θα αναφερθεί εκτενώς στις προοπτικές ανάπτυξης για το 2019 στους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω θερμά το μεγάλο μας χορηγό της απόψινής βραδιάς, Δήμον Αγίας Νάπας, τους υπόλοιπους χορηγούς, τους χορηγούς επικοινωνίας, Φαμακού στα News και Πολιτεία FM. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητές φίλες, είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι απόψε σε αυτήν την πρώτη εκδήλωση του Οργανισμού Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών Ελεύθερης Αμοχώστου. Σας μεταφέρω το θερμό χαιρετισμό όλου του Κεντρικού Συμβουλίου. Σε λίγο η κυρία Υφυπουργός, κυρία Πηλίδου, θα αναφερθεί στο θέμα «Ανάπτυξη και προοπτικές για το 2019». Ναι, η Κύπρος είναι το σωστό μέρος για επιχειρήν και επενδύσεις. Υπάρχουν ευκαιρίες στην ενέργεια, στην εκπαίδευση, στο ηλεκτρονικό εμπόριο και γενικά σε αναδυόμενους και παραδοσιακούς τομείς. Και το κυριότερο, υπάρχει ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυπριακή οικονομία. Το 2019 ίσως να είναι το έτος κλειδί για τα επόμενα χρόνια. Είναι μια σημαντική συγκυρία για να σβήσουμε πληγές
που άφησε η κρίση και να δημιουργήσουμε τις προοπτικές για ανάπτυξη και πρόοδο. Η ΚΟΓΕ, η Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών, εκτιμά ότι η βελτίωση που υπήρξε το 2018 σε όλους σχεδόν τους δείκτες οικονομίας αποτελεί το σημαντικότερο και κυριότερο διαβατήριο για το μέλλον μας. Το 2019 είναι μια αφετηρία για όλους. Για το κράτος, για την οικονομία, για τους θεσμούς που οφείλουν να επανακτήσουν το κύρος και την αξιοπρέπεια τους. Για τους πολίτες που έχουν ανάγκη τη βελτίωση του βιωτικού τους επιβέλου. Είναι η χρονιά που οφείλουμε να δώσουμε νέα πορεία. Υπάρχουν δυσκολίες, παγίδες, αφού γκραζόμαστε τους κόπελους. Όμως δεν έχουμε επιλογή. Οι γυναίκες επιχειρηματίες, επαγγελματίες, που συνέβαλαν τα μέγιστα στην ανατροπή αρνητικών δεδομένων, δηλώνουν παρούσες. Αυτό που λέμε και υπογραμμίζουμε είναι ότι καμιά κοινωνία δεν μπορεί να έχει ισχυρά και δυνατά και υγιή θεμέλια αν είναι οικοδομημένη σε ανισότητες μεταξύ των φύλων. Η ουσιαστική συμμετοχή της γυναίκας στα όσα την αφορούν και πιστέψτε με, μας αφορούν όλα. Είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Η συμμετοχή της, ακόμα και σε δύσκολες εποχές, μπορεί να αλλάξει την πορεία μιας χώρας, ενός λαού, ενός έθνους. Όπως πολύ ποιητικά έχει υποθεί, αποτελούμε το άλλο μισό του ουρανού. Από αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε και εμείς οι ίδιες, είναι ότι αποτελούμε και τον μισό τουλάχιστον πληθυσμό της γης. Σας ευχαριστώ. Εκλεκτή προσκεκλημένη, φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Όταν πριν από λίγους μήνες ήρθε η κυρία Μιλιώδη να με προσκαλέσει σε αυτήν την εκδήλωση, μου είπε θέλουμε να είσαι η πρώτη ομιλήτρια. Και εγώ κατάλαβα ότι θα ήμουν η πρώτη ομιλήτρια για το 2019. Και είναι μεγάλη μου τιμή τώρα που καταλαβαίνω ότι δεν είμαι η πρώτη ομιλήτρια για το 2019, αλλά η πρώτη ομιλήτρια γενικότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι τεράστια τιμή για μένα. Και είναι ιδιαίτερα συγκινητικό το ότι βρίσκομαι σε έναν τόσο υπέροχο χώρο, το ότι η χοροδία μας προσέφερε μια πραγματικά υπέροχη ατμόσφαιρα, συγχαρητήρια. Και πρέπει να πω ότι ντρέπομαι που δεν έχω επισκεφτεί αυτό το μουσείο πιο νωρίς. Είναι ένα μουσείο που με αφήνει άφωνη, πραγματικά συνδέει, πιστεύω, τους Κύπριους πολίτες με την ναυτική και νησιώτικη μας ταυτότητα και αυτό ως Υφυπουργός Ναυτιλίας με χαροποιεί ιδιαίτερα. Σήμερα είχα οδηγίες να μην επικεντρωθώ στην ναυτιλία και να μιλήσω για διάφορους τομείς της οικονομίας και για τις προοπτικές της οικονομίας. Επομένως, πολλά από αυτά που θα πω πιθανόν να τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Επομένως, ελπίζω ότι θα ακολουθήσει και κάποια συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, ώστε να ανταλλαχθούν ενδεχομένως και κάποιες ενδιαφέρουσες ιδέες. Καταρχήν, ήθελα να σχολιάσω λίγο τη θέση μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι το οποίο εμείς θεωρούμε δεδομένο, όμως μέσα από την εμπειρία και την επικοινωνία που έχω προσωπικά τουλάχιστον με τους επενδυτές και τις διάφορες ξένες εταιρείες που βρίσκονται στην Κύπρο, πρέπει να ομολογήσω ότι αυτό είναι ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω με όλες τις πιέσεις που τώρα έχουν κάποια κράτη τα οποία δεν αποτελούν μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τον ΟΣΑ, από διάφορους οργανισμούς οι οποίοι πλέον δεν δέχονται τη χρήση εταιριών οι οποίες δεν έχουν πραγματικές δραστηριότητες κλπ. Πιστεύω ότι η Κύπρος θα κερδίσει από αυτές τις εξελίξεις. Ήδη βλέπουμε μια θετική τάση όπου πολλές εταιρείες αρχίζουν να σκέφτονται την Κύπρο σε ένα πολύ σοβαρό επενδυτικό προορισμό.